Είμαστε Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίας στο Ρίο. Κάποιος έχει σταματήσει μπροστά στην είσοδο του δρόμου και πάρα πολλοί κάτοικοι δεν μπορούν να περάσουν προς το σπίτι τους. Έχουμε εδώ και ένα τέταρτο ειδοποίηση την αστυνομία και την περιμένουμε για να διευθετηθεί. Επίσης πολλοί από τους λουόμενους μας έκαναν παρατήρηση γιατί να μην αφήνουν εδώ τα αυτοκίνητα. Παρακαλούμε ιδιαιτέρως να ασχοληθείτε, διότι πλέον βγαίνουμε στον τύπο. Κύριε Γκολέ, τι έχει γίνει? Έχουν μπλοκάρει το δρόμο. Οπα. Από μία ώρα. Ναι. Δεν μας αφήνουν να πάμε στα σπίτια μας. Ναι. Εγώ αναγκάστηκα και παραλίγο να σπάσω το αυτοκίνητο για να γυρίσω να κάνω μανόβρα για να μπω. Αλλά δεν μπαίνω με καμία περίπτωση μέσα στο σπίτι μου. Εσείς μένετε και στο εξωτερικό. Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες σε αυτή την περίπτωση? Αυτό το χάλι δεν υπάρχει πουθενά σε καμία χώρα στην όλη την Ευρώπη. Εδώ έχει και πινακίδα που λέει ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, βλέπω. Πινακίδες βάζουν ένα σωρό, κανένας δεν τις κοιτάει, κανένας δεν τις προσέχει και κανένας δεν τις διατηρεί. Και βασικά δεν υπάρχει καθόλου αστυνόμευση. Πρέπει ο κόσμος να πιαστεί στα χέρια για να έρθει τελικά η αστυνομία και να τηρήσει τι απλά το νόμο. Μόνο το νόμο ζητάμε να τηρήσει. Όπως βλέπουμε και το επόμενο στενό, η οδός Ζακύνθου, έχει κλειστεί στη γωνία. Ένα μεγάλο όχημα δεν μπορεί να στρίψει, πρέπει να χτυπήσει, πρέπει να το ξυλώσει. Αυτό εδώ πρέπει να τελειώσει, γιατί είναι πάρα πολλοί κάτοικοι απάνω, έχουμε και περίοδο επικίνδυνη για πυρκαγιές, μπορεί να χρειαστεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ένα μεγάλο ασθενοφόρο, κάτι. Αυτό είναι απαράδεκτο που γίνεται εδώ. Πρέπει κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή να είναι μόνιμα εδώ η τροχέα.